Δεν είναι τυχαίο τίποτα και δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτή η προσέλευση, αυτή η συμμετοχή, αυτή η μετοχή μέσα στα γεγονότα της ελληνικής εταιρείας εδώ στην Λιβαδιά. Και σκεφτόμουν ότι πρώτα απ' όλα όλοι εδώ είχαν πρόσωπο. Καθώς άκουγα τους χαιρετισμούς, δεν ήταν απλώς κοινωνικές προσκυνήσεις, αλλά ήταν η δυνατότητα τα πρόσωπα να έχουν όνομα. Και βέβαια όταν έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για το βλέμμα, αφού η έννοια πρόσωπο στην ελληνική γλώσσα έχει την έννοια ακριβώς της όρασης, υπάρχουν σαν πρόσωπο γιατί σχετίζομαι, γιατί είμαι οπί με οπί, δηλαδή τα μάτια μου βλέπουν τα άλλα μάτια και συναντούν, γιατί οπές είναι στα μάτια στο πρόσωπο. Άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα της σχέσης. Και αυτή η δυνατότητα της σχέσης είναι ακριβώς που μας δίνει υπόσταση. Που μπορεί και μας επιτρέπει να υπάρχουμε παρόλα αυτά. Τα παρόλα αυτά είναι οι πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα και οι προσωπικές και οι κοινωνικές. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό όλοι μιλάνε για αυτές τις κοινωνικές δυσκολίες που υπάρχουν και που πραγματικά πολλούς από εμάς μας κάνουν να γονατίζουν. Αλλά βέβαια, όταν πάνε να τις προσεγγίσουν οι άνθρωποι τις δυσκολίες τις κοινωνικές, πολλές φορές τις χρησιμοποιούν μόνο σαν άλοθη για το βούλιαγμα, για το γονάτισμα. Θα μιλήσω λοιπόν σήμερα όχι βάσει θεωριών, αλλά βάσει αυτής της δυνατότητας, δικαιώματος που μου έχει δώσει όχι η δική μου προσωπική ζωή, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει. Οι άνθρωποι που μέσα στις δυσκολίες τους ήρθανε για να παράγουν μια λύση, για να δουν αλλιώς τα πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι κάτι διαχρονικό, γιατί οι δυσκολίες μας είναι για όλους διαχρονικές. Η φθορά υπάρχει. Υπάρχει παντού και η δυσκολία και το μαύρο υπάρχει παντού. Δεν θα μπορούσα σε μια τέτοια συνάντηση σαν τη σημερινή να μιλήσω για αυτό που έχουμε να παλέψουμε, ωραιοποιώντας με ψεύτικο τρόπο τις καταστάσεις. Γιατί κάποιες πραγματικά δύσκολες καταστάσεις είναι όντως δύσκολες. Κάποια στιγμή νιώθουμε να μας ξεπερνάνε. Κάποια στιγμή νιώθουμε πραγματικά τις δυσκολίες να έρχονται και να μπαίνουν μέσα στη ζωή μας και να απειλούν την ύπαρξή μας. Που μπαίνουν με τέτοιο τρόπο που μας λένε έχει νόημα τίποτα. Ποιο είναι το δικό σου νόημα ζωής. Τι μπορεί να έχει νόημα για σένα. Και εκεί είναι που έρχονται και έρχεσαι και αναλογίζεσαι το τι έχει γίνει στη ζωή σου. Ποιες ήταν οι αξίες σου. Πώς πορευόσουν. Τι ήταν αυτό το σημαντικό και ποια ήταν τα σήματα για τα οποία έφαγε στη ζωή σου και τα οποία δεν άξισαν. Για αυτά που έσκαγες και δεν άξισαν να σκάσεις. Και εκεί μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, εκεί που μοιάζουν όλα μόνο δύσκολα, μόνο άσχημα, είναι αφορμές πολλές φορές να ξυπνάνε δυνάμεις, να ξεπηδάνε από τα σκουλίκια οι πεταλούδες και να ζωντανεύουν και να παράγονται πράγματα που δεν θα φανταζόταν ποτέ κανείς πριν. Όχι, δεν είναι ελκυστικές οι δυσκολίες της ζωής μας. Όχι, δεν ευχόμαστε να έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Όχι, τα εμπόδια δεν τα φέρνουμε. Δεν τα επιθυμούμε. Όποιος πει ότι επιθυμεί τα εμπόδια στη ζωή του, τότε ο κίνδυνος είναι να ακούσει άντε με το καλό να τα ζήσεις. Όχι, δεν τα ευχόμαστε. Δεν ευχόμαστε γρήγορα να μας επιθυμεί η δυσκολία. Όμως, οι δυσκολίες έρχονται. Και έρχονται νομοτελειακά. Έρχονται σε όλους μας πάντοτε. Η παιδική φαντασίωση λέει ότι οι δυσκολίες αφορούν από κάποιους άλλους. Ή όταν έρχονται σε εμάς, κινδυνεύει να έρχεται αυτό το βασανιστικό και ύπουλο γιατί σε μένα,
το οποίο αυτό το γιατί σε μένα δηλώνει ότι ο άνθρωπος που το συνάντησε αυτό δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ειλικρινά με τον διπλανό του. Αφού δεν είχε για να πει γιατί σε μένα, σημαίνει ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί ότι πάρα πολύ γύρω του είχαν δυσκολίες, γι' αυτό ήταν απόν. Και γι' αυτό δεν βγήκε να πάρει το αντίσωμα που θα δημιουργούσε η ύπαρξη της δυσκολίας των διπλανών του. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε για τις δυσκολίες που δεν θέλουμε να υπάρχουν στη ζωή μας, για τα προβλήματα που δεν θέλουμε να υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά που υπάρχουν. Πολλές φορές μέσα στους μαθητές μας λέμε ελάτε να δούμε αυτό το μαύρο πώς μπορούμε να το δούμε αισιόδοξα. Πώς μπορούμε να δούμε το μαύρο των ιδίων ή το μαύρο αυτό στη μέση να το δούμε αισιόδοξα. Τι χρώματα έχει. Τι χρώματα έχει. Γκρι. Άλλη προσφορά. Πιο αισιόδοξο. Άσπρο. Πιο αισιόδοξο. Κόκκινο. Ένα λεπτό, έχει τα χρωματοψία. Το μαύρο είναι μαύρο. Η αισιοδοξία δεν μπορεί να είναι μια ψεύτικη κατάσταση που το μαύρο να το ονομάζει με διαφορετικό χρώμα. Η αισιόδοξη στάση σημαίνει ένα ρεαλισμό αναγνώρισης πρώτα της δυσκολίας. Εάν θέλουμε δηλαδή να δούμε τα πράγματα και να τα αντιμετωπίσουμε, έχουμε να δούμε την πραγματικότητα και κάποιες στιγμές η πραγματικότητα είναι μαύρη. Το ερώτημα είναι, θα μείνουμε μέσα σε αυτήν, θα βουλιάξουμε σε αυτήν ή μπορούμε να την αλλάξουμε. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Συνήθως οι άνθρωποι όταν έρχονται για τις δυσκολίες τους έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα αυτά που τους απασχολούν και ψάχνουν να βρουν λύσεις. Και ρωτάνε και τους φίλους τους, μοιράζονται με τους δικούς τους ανθρώπους κάποια πράγματα να δούνε πώς μπορώ να παράγω μια λύση στη δύσκολη κατάσταση που είναι. Η λύση όμως δεν έρχεται. Και δεν έρχεται γιατί μένουν συνεχώς στο πρόβλημα και προσπαθούν με ορισμένο το πρόβλημα να βρουν διαφορετική λύση. Εάν μένεις και το ορίζεις το θέμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε άντε να βρεις κάποια λύση να το αντιμετωπίσεις, αλλά αυτό θα είναι προσωρινό. Οι γνήσιες λύσεις δεν είναι όταν ψάχνουμε να βρούμε μια αντιμετώπιση επιμέρους, αλλά όταν ψάχνουμε να βρούμε μια οπτική διαφορετική που θα μπορεί να γίνει μια διαφορετική κατανόηση που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν το ίδιο θέμα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η διαφορετική ματιά που θα ρίξεις στο πρόβλημά σου ήδη το κάνει διαφορετικό. Έχεις να φύγεις από τη συγκεκριμένη κατάσταση που έχει οδηγήσει στην δυσκολία. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία, αλλά όχι εμένοντας σε αυτή. Γιατί τότε θυμίζει, αν μένουμε και προσπαθούμε με τον ίδιο τρόπο όλο και περισσότερο, θυμίζει πως τα αυτοκίνητα όταν είμαι στην άμμο και τις βάζεις επιτάχυση για να φύγουν από το βούλιαγμα, βουλιάζουν ακόμα περισσότερο. Σπινάρουν και βουλιάζουν. Αυτό κινδυνεύει να γίνεται και στους ανθρώπους όταν ψάχνουμε να με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο να προσπαθήσουν όλοι να προσπαθούν να ξεφύγουν από την δυσκολία τους, αλλά χωρίς να το δουν διαφορετικά. Έχουμε να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες μας αυτές, κοιτάζοντας το, προσπαθώντας να σκεφτούμε διαφορετικά. Και βέβαια να αναγνωρίσουμε τα λάθη που πιθανόν εμείς να κάναμε ως προς τη δυσκολία μας, αλλά αυτή η αναγνώριση να μην είναι μια ενοχή που θα σε βουλιάζει. Γιατί αν μπούμε στις ενοχές που μας βουλιάζουν, τότε αυτό δεν θα βοηθήσει να παραχθεί λύση. Γιατί τότε θα μένουμε διαρκώς στο παρελθόν. Οι ενοχές αυτό το πρόβλημα έχουν. Μας κρατάνε στο παρελθόν. Τι θα έπρεπε να γίνει. Τι έπρεπε να είχαμε να κάνουμε. Τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και το κάνουμε διαφορετικά. Δεν βγαίνει έτσι.
Άρα, με αυτόν τον τρόπο, όταν πορευόμαστε, να μείνουμε με μονή στην ενοχή, στο λάθος που κάνουμε, πιθανόν, τότε κολλάμε χειρότερα. Τι μπορούμε να δούμε? Να δούμε την έννοια της μετάνοιας. Να δούμε δηλαδή με άλλο τρόπο, με άλλο μυαλό, να διαβάσουμε τα θέματα. Εκεί δηλαδή που θα μπούμε να σκεφτούμε προς το μέλλον. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό να δούμε δεν είναι μόνο μνημονικά τι έγινε και φτάσαμε εδώ, αλλά πού θέλουμε να πάμε. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ συγκεκριμένο, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να κοιτάζουν μόνο το παρελθόν και τους λόγους που τους οδήγησαν στην κατάσταση που είναι. Κινδυνεύουμε να μιλάμε μόνο για τα παιδικά μας χρόνια, μόνο για τις δυσκολίες που υπήρξαν σε αυτά, μόνο στις δύσκολες καταστάσεις που υπήρξαμε, στους γονείς που δεν διαλέξαμε, στις οικογένειες που δεν επιλέξαμε, στις ατάκτητες δυσκολίες οικονομικές ή προσωπικές που είχαμε, υγιές ή οικονομικές που είχαμε μέσα στη ζωή μας. Και μένοντας σε όλα αυτά, να μας φταίνε οι συνθήκες και οι άλλοι και να χάνουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε εμείς τα πράγματα. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα πράγματα? Όχι με το να μπούμε και να πούμε ότι όλα κάνουν καλά, αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι τούτη στιγμή ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο χρόνος, όπως αναφέρθηκε και από τον Επίσκοπο, και που είναι σημαντικό να τον σκεφτόμαστε, δεν είναι μια απόλυτη τιμή. Είναι τιμή που διαστέλλεται και συστέλλεται. Σκεφτείτε τον χρόνο που είσαστε μέσα σε μια αίθουσα αναμονής, περιμένοντας. Και αν αυτό που περιμένεις είναι και κάτι που σε βάζει αγωνία, ο χρόνος γίνεται τεράστιος. Και ταυτόχρονα, ενώ γίνεται τεράστιος και τα δευτερόλεπτα είναι βασανιστικά, τα χρόνια περνάνε πολύ γρήγορα. Γιατί τα χρόνια περνάνε πολύ γρήγορα εάν μείνουμε διαρκώς περιμένοντας να κάτι άλλο έξω από εμάς να συμβεί, κάτι άλλο να αλλάξει. Και ο χρόνος ξαφνικά παίρνει τεράστιες διαστάσεις άμα ζεις. Άμα ζεις την κάθε στιγμή. Άμα ψάχνεις να δεις την κάθε στιγμή τι είναι το σημαντικό που έχεις να ζήσεις. Και εδώ είναι το ερώτημα. Καλώς. Το ερώτημα λοιπόν είναι μέσα σε αυτό ποιο είναι που θέλουν να ζήσουν. Τι αξίζει να ζήσουν. Μιλάνε για την ευτυχία το τελευταίο καιρό, λες και είναι στιγμές. Και λένε η ευτυχία είναι στιγμές που έχεις να ζήσεις. Αν η ευτυχία είναι στιγμές απόδρασης από τις δυσκολίες που έχουμε, τότε δεν μπορεί να είναι ευτυχία, γιατί φέρει μέσα της αυτό από το οποίο προσπαθείς να ξεφύγεις. Εάν ευτυχία είναι ο λίγο διασκέδαση, ο λίγο να ξεχάσουμε, ο λίγο να δυσμονήσουμε τα δύσκολα, τότε αυτό που θα συμβεί είναι οι στιγμές της ευτυχίας να διαρκούν ελάχιστα και να είναι νομοτελειακά λίγες και μικρές. Η ευτυχία φαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ευτυχία είναι εκεί που δεν προσπαθείς να σβήσεις τις δυσκολίες της ζωής, που δεν θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα υπήρχε στη ζωή σου, θεωρείς τις δυσκολίες δοσμένες, υπάρχουν δυσκολίες και καθώς υπάρχουν δυσκολίες, εσύ πορεύεσαι παρόλες αυτές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ευτυχία είναι εκείνη η εσωτερική βεβαιότητα ότι παρόλες τις δυσκολίες μου το παλεύω και δεν το βάζω κάτω. Το παλεύω και βγαίνω πάνω από τις δυσκολίες. Άρα η ευτυχία μπορεί κάποιες στιγμές να φαίνεται έντονη καθώς έρχεται πολύ έντονα στην επιφάνεια κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής πορείας. Δεν είναι κάτι που σου χαρίζεται, δεν είναι κάτι που αγοράζεται,
αλλά είναι κάτι που υπάρχει μέσα από το κόπο, μέσα από τις δυσκολίες. Και ερχόμαστε να δούμε πραγματικά τη ματιά με την οποία βλέπουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τη ζωή μας. Εάν η ευτυχία και το ζητούμενο είναι το να μην υπάρχουν δυσκολίες, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πώς φτάσαμε και στην οικονομική κρίση. Αν είναι μόνο το να βολευτώ, αν είναι μόνο το να ξεφύγω, μόνο πώς να το βγάλω πέρα χωρίς κόπο, τότε μοιραία στη ζωή μου δεν θα πάω καλά. Εάν όμως είναι κάτι διαφορετικό, τότε θα θυμηθώ τη ματιά, γιατί είναι θέμα βλέμματος, που είχε ένας αγρότης εδώ και τον θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια που με είχε καλέσει ένας φοιτητής μου εδώ στο κάμπο το δικό σας και είδα τον πατέρα του, αγρότη, που είχαμε πάει στο κτήμα να βγάλει πατάτες και τον είδα, αφού είχαμε τελειώσει, να στέκεται μια στιγμή ακίνητος στο τέλος της ημέρας, να κοιτάζει γύρω-γύρω το κτήμα και να βλέπει σχεδόν κάθε φυτό ξεχωριστά. Να κάνει το σταυρό του και να φέρει. Εκείνη την ώρα το βλέμμα του, που είχε δουλέψει όλη την ημέρα, που είχε παλέψει όλη την ημέρα στίβοντας και πάνω στο κόμμα, στην πατάτα για να την τελειώσει και να την κάνει, εκεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στο δικό του βλέμμα είχε ευτυχία. Γιατί, αν θέλετε, αυτό είναι και η διαφορά του βλέμματος από τον λόγο. Τον λόγο μπορούμε να τον καλλιεργούμε. Τον λόγο μπορούμε να τον εξειδικεύουμε, να τον φτιάχνουμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έρχονται σε εμάς για τις δυσκολίες τους, που θέλουν να μιλήσουν στα παιδιά τους, που θέλουν να μιλήσουν στους γονείς τους, που θέλουν να μιλήσουν στους συντρόφους τους, μας ζητάνε φράσεις. Μας λένε, τι να πω στο παιδί μου τώρα προκειμένου, τι να πω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου προκειμένου να. Και αυτό που γίνεται είναι ψάχνουν να βρουν φράσεις για να πούν και όχι βλέμμα για να αγκαλιάσουν. Πάνε να πούνε την φράση, να τους πεις την φράση που θα μπορέσει να τους βγάλει από τα διέξοδα, από τις δυσκολίες. Αλλά αυτές οι φράσεις, ακόμα και αν μεταφερθούν ακριβώς με τον τρόπο που τις λες, που δεν μεταφέρονται, όμως είναι χαλασμένες. Γιατί την ώρα που το λένε, η έκφραση δική τους δεν αντιστοιχεί στη φράση που λένε. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Τι κάνουμε στις δύσκολες φάσεις που έχουμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους που έχουν περνάνε μια δυσκολία? Τι θα τους πούμε? Πώς θα ψάξουν να βρούμε τα λόγια τα σωστά που να τους προσεγγίσουν? Να τους πούμε φράσεις κλισέ? Μα τότε δεν θα θυμώσουν. Ενώ υποτίθεται τους πλησιάζουμε, θυμώνουν και έχουν δίκιο που θυμώνουν. Γιατί θυμόσαστε το ελληνικό τραγούδι, το παλιό, το λαϊκό? Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Αυτό, αλίμονο όποιος το δεχτεί, είναι προσβλητικό. Ενώ υποτίθεται πας να το προσεγγείς τον άλλο, τον κοιτάζεις από υψηλού και τον κοιτάζεις και λες και δεν έχει γνήσει αυτός. Λες και εσύ είσαι καλά. Και τότε εσύ είσαι ο κακομύρης. Γιατί θεωρείς ότι είσαι σε ανώτερη θέση από εκείνον. Άρα, η δυνατότητα να δούμε και να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους δεν είναι με τα λόγια που πολλές φορές έχουν προσπάθεια να είναι καλά, αλλά χάνουν την ισχύ. Έχουμε να δούμε το βλέμμα μας. Το βλέμμα που μπορεί να περιβάλλει, να αγκαλιάζει τον άλλο. Αλλά πώς θα αγκαλιάσει τον άλλο αν δεν έχει αγκαλιάσει τον εαυτό του? Δεν μιλάμε για καλοπιάσματα του εαυτού. Δεν μιλάμε να σβήσουμε τις δυσκολίες μας και να πούμε ότι όλα καλά τα έχουμε κάνει. Όχι, δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά. Αλλά δεν μπορούμε να χτυπάμε αλήθεια τον εαυτό μας
ή να φαντασιώνουμε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε να είμαστε άψογοι. Αυτό είναι η χειρότερη παγίδα. Δεν είμαστε άψογοι. Κανείς μας δεν είναι άψογος. Και όποιος το φαντασιώνει ότι είναι άψογος, τότε αυτό η βαθιά είναι το μέρος και ακόμα πιο προβληματικός. Δεν είμαστε άψογοι, αλλά δεν παραδεινόμαστε, δεν μπαίνουμε στο απλό, στο να μείνουμε σε αυτό. Αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας και γινόμαστε φίλοι του εαυτού μας, γιατί με την έννοια που φιλώ, αγαπώ, τι λέει να αγαπάς τους άλλους σαν ποιον, σαν τον εαυτό σου. Αν του κάνεις τη ζωή ποδήλατο του εαυτού σου, τότε αντίμονο και σε όποιον αγαπάς. Πάμε λοιπόν ξανά το βλέμμα. Το βλέμμα που περιβάλλει και αγκαλιάζει, αλλά και το βλέμμα που αναδεικνύει. Εάν μπορέσουμε να δούμε το βλέμμα που αναδεικνύει, είναι αυτό που πραγματικά αξίζει να το δεχόμαστε στη ζωή μας και αξίζει με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε. Το βλέμμα είναι προηγείται, αν θέλετε, να δείτε στις φωτογραφίες της λήψης. Ο καθένας το ίδιο πράγμα μπορεί να το πάρει με διαφορετική οπτική γωνία να αναδείξει άλλο πράγμα. Έχουμε αυτό το καιρό πει σε μια μια κατάδεια που να θεωρούμε, να βλέπουμε παντού μόνο το κακό. Να κοιτάζουμε ύποπτα το κάθε τι. Αν θα δούμε κάποια καλή κίνηση από κάποιον, να την αναγνωρίζουμε μόνο με αρνητικούς όρους. Και αυτό είναι ερώτημα. Γιατί. Γιατί θα πρέπει να κοιτάζουμε ύποπτα γύρω μας το κάθε τι. Γιατί θα πρέπει να εξομοιωθούν όλα προς τα κάτω. Γιατί απαγορεύεται να υπάρχει και κάτι που να μας υπερβαίνει, αλλά που να αξίζει και αν το αγγίξουμε, αν μπορέσουμε να το αναδείξουμε, τότε μετέχουμε αυτό. Γιατί όποιος κοιτάζει ύποπτα και αρνητικά τους άλλους και δεν πιστεύει ότι ο διπλανός του μπορεί να πετύχει και κάτι καλύτερο από εκείνον, ποτέ δεν θα προχωρήσει αυτός. Εάν μπορείς να κερδίσεις κάτι από τον διπλανό σου και να το αναγνωρίσεις, τότε έχεις πιθανότητες να το κάνεις και εσύ δικό σου κτήμα. Και αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Έχουμε να αναδείξουμε τους διπλανούς μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Όχι. Δεν είναι εύκολο. Έρχονται οι άνθρωποι για τα παιδιά τους στο γραφείο μας και έρχονται όλο γκρίνια και παράπονα. Δεν λένε πρώτα απ' όλα το τι καλό έχουν με τα παιδιά τους. Δεν θα μιλήσουν κατευθείαν για τα παιδιά τους, αλλά μιλάνε μόνο για τα προβλήματα των παιδιών τους. Θεωρούν δεδομένα τα παιδιά τους, δεδομένη τη σχέση τους και μιλάνε μόνο για τα προβλήματά τους. Και εκεί το κάνουν. Εδώ είναι που έχουμε να δούμε. Θα τα περιβάλλουμε τα παιδιά μας με εκείνο το βλέμμα που θα τους δώσει τη δύναμη να παλεύουν και στα δύσκολα. Ή θα τους κοιτάζουμε μόνο ύποπτα και να βλέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, τώρα που μεγαλώνετε, μας χαλάτε, όχ, μπήκαν στην εφηβεία, όχ, μεγάλωσαν, όχ. Γιατί αυτά τα όχ. Γιατί να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αφού τα σηκώσαμε τα παιδιά μας, να μην μπορούμε να τα αναδείξουμε και να δούμε την ομορφιά που έχουν. Τι θα τους βοηθήσει στη ζωή τους. Οι συμβουλές μας, ποτέ. Ξεχάστε τις συμβουλές. Δεν βοηθάνε. Το βλέμμα που αναδεικνύει και οι ευχές. Η δύναμη της ευχής έχει δύναμη. Έχει συνταρακτική δύναμη. Στα δύσκολα μπορείς να θυμηθείς την καλή κουβέντα που σου είπε κάποιος, την ευχή που σου έδωσε ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας άνθρωπος και σε βοηθάει στα δύσκολα. Εσύ, παιδί μου, θα τα καταφέρεις τελικά στη ζωή σου. Και βλέπεις το παιδί να έχει περάσει από χίλια μέρη και να μην γίνεται ένα με το ανάποδο. Γιατί το συνοδεύει η ευχή. Ενώ η γκρίνια είναι που αρχίζει και τον καταστρέφει τον άλλο και του κλέβει τη δύναμη. Και του λέει και αυτός αλλιώς έπρεπε να είσαι. Και δεν σε αντέχω και έπρεπε να είσαι σήμερα από τα δικά μου. Και μου το χαλάς. Και αν πιστέψει ότι και αν σε ακούσει ότι το χαλάς, τότε ή θα σε πιστέψει και θα γίνει αυτό το άσχημο το οποίο του λες ότι είναι, ή θα τιμώσει μαζί σου.
Άρα αυτό που έχουμε να δούμε ξανά είναι το πώς αναδεικνύει τον άνθρωπο που έχουν δίπλα. Εσύ άντρες και τους συντρόφους, έχουμε να τους αναδείξουμε. Έχουμε να τους πούμε την ομορφιά τους, το καλό του στοιχείο. Επειδή κάναν το λάθος και μας βρέθηκαν μαζί μας πριν από κάποια χρόνια, πρέπει να μας αντέχουν για πάντοτε, να μην τους λέμε μόνο τα αρνητικά. Έχουμε να πούμε στους συντρόφους μας το τι καλό μας έχουν προσφέρει. Πότε το αφήνουμε να το πούμε, το τέλος. Και θα προλάβουμε. Γιατί να μην πούμε τι καλό λόγο στον σύντροφό μας μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί να μην έχουμε αφορμές πολλές για να το πούμε.